Πάμε λοιπόν στο Survivor. Υπάρχουν αγανάκτηση γονέων. Αγανάκτηση γονέων, Βαγγέλη Καράλη, για τον λόγο το ότι αναζητούν, εκτός από τους ενήλικες παίκτες, στο Survivor 2 και αναζητούν 16χρονα παιδιά. Ανήλικους στην ουσία. Ανήλικους. Οι γονείς ξεσπούν και λένε αφήστε ήσυχα τα ανήλικα παιδιά μας. Έχει γίνει μεγάλος άλλος. Καθώς υπάρχει κανονικότατα, εκεί που δηλώνει συμμετοχή, υπάρχει ο όρος που αφορά τους 16χρονους. Το οποίο τι λέει η Βαγγέλη Καράλη. Ναι, να το διαβάσουμε αυτό το σημείο. Συγκεκριμένα. Εδώ μιλάμε με αποδείξεις. Γονική συνέντευξη. Επιπλέον λέει σε όσους έχουν εδώ, συμπληρώσει... για τους συμμετέχοντες. Ωραία. Το... είναι λίγο μακριά. Το 18 έτος της ηλικίας τους. Για τους συμμετέχοντες που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, είναι απαραίτητη η συνένεση των γονιών ή κηδεμόνων ή των ασκούντων την γονική μέρημνα αυτών, η οποία παρέχεται οριστικά και ανεπιφύλακτα μέσω της υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης και τα λοιπά που θα υποβάλουν εγγράφως, δηλώνοντας ότι μπορούν να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Άρα, είναι κάτι το οποίο μας ξαφνιάζει. Γιατί βλέπουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχει μία αναμέτρηση μέσω Survivor 2 και με παιδιά 16 ετών και με 16χρονα. Εμείς γνωρίζαμε ότι όλα αυτά τα παιχνίδια αφορά ενηλίκους, άτομα άνω των 18 ετών. Τώρα, μέσα στο παιχνίδι, και δεν ξέρουμε για ποιους λόγους, πάνε να βάλουν και 16χρονα παιδάκια. Εδώ πέρα το ερώτημα είναι ότι σε κάποια παιχνίδια ταλέντου και μουσικής και τα λοιπά έχουμε δει και μικρά παιδιά, ας πούμε στο Ελλάδα έχει ταλέντα, έχουμε δει και 10χρονα και τα λοιπά. Εδώ πέρα του Survivor υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, ότι αφενός είναι ένα σκληρό reality, έτσι, που ζει σε συνθήκες, ας πούμε, πείνας, αγωνίσματα δύσκολα, καιρικές συνθήκες, αλλά ακόμη περισσότερο ότι λείπεις 6 μήνες από το σπίτι σου. Δηλαδή αυτά τα παιδιά θα παρατήσουν το σχολείο για να πάνε σε ένα reality επιβίωσης, για να βγουν στην τηλεόραση. Τι θα βάλουμε και ένα σχολείο. Ή θα πάρουν ειδική άδεια από το σχολείο για να συμμετέχουν στο Survivor. Ναι. Για πείτε μου τώρα τι ψυχολογία θα δημιουργήσει στο παιδί όταν βάλω ένα παιδάκι 16 ετών, όσο γυμνασμένο και να είναι, να αγωνιστεί, και συγχωρέστε με το παράδειγμα, με τον Ντάνο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος 20 χρόνια προπονητής θαλασσίου σκι. Πείτε τα εσείς. Τι πιθανότητα έχει να κερδίσει. Πείτε τα εσείς. Καμία. Θα βάλω ένα παιδί το οποίο είναι στην ανάπτυξη. Καταρχάς, έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από κοπέλες που έχουν συμμετάσχει στο συγκεκριμένο διαγωνισμό ότι αντιμετώπισαν διαταραχή στο γυναικολογικό του κύκλο. Λογικό, σε ένα χώρο επιβίωσης, με όλες τις διατροφικές στερήσεις και όλη την ιδιαίτερη άσκηση, να παρουσιαστεί αυτό το φαινόμενο. Σε ένα κορίτσι το οποίο αναπτύσσεται. Ναι. Δίνω εγώ τη γονική μου συνένεση για να πάει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, μάλλον να τη δημιουργήσω αυτό το πρόβλημα. Το θέμα εδώ πέρα οι γονείς τι κάνουν και το θέμα είναι για ποιο λόγο η παραγωγή ψάχνει 16 ετών παιδιά. Κύριε Καμπούρη, αυτά τα έχουμε ζήσει. Είναι το κοινό βασικά που δίνει το 70% στο Survivor. Άρα θέλουμε να πάω εγώ που ολοκληρώσει. Είτε πρόκειται για το Sky, είτε για την Ατζούν Media, που νομίζω ότι τους όρους τους βάζει η Ατζούν Media, όχι ο Sky. Ο Τούρκος παραγωγός. Μα εκεί γίνονται οι αιτήσεις, νομίζω. Ότι δεν θεωρώ ότι ευθύνεται τόσο πολύ. Οι αιτήσεις ξέρετε πόσο είναι. Ένας γονιός, ο οποίος θα επιτρέψει το παιδί του να πάει στο Survivor 2. Πόσες εσείς λέτε, κύριε. 70.000 αιτήσεις. 70.000 αιτήσεις, επίσημα. 70.000 Έλληνες στον δρόμο που χάραξε ο Ντάνος. Και κυρίως είναι άνθρωποι που ασχολούνται με τον ιδιωτικό τομέα, είτε άνεργοι που έχουν δηλώσει μέχρι τώρα συμμετοχή. Και επίσης μια ακόμη ιδιαιτερότητα, ότι στην κριτική επιτροπή, σε εισαγωγικά, για να περάσουν τις φάσεις, είναι 7 Τούρκοι και ένας Έλληνας. 7 Τούρκοι. Ναι, ναι. Σε ένα λοιπόν ενήλικο, να πούμε και ένα τελευταίο. Ένα χτύπημα στη μέση του, ένα χτύπημα στο χιαστό του, είναι πολύ πιο εύκολο να ιαθεί παρά σε ένα 16χρονο το οποίο αναπτύσσεται. Αυτό δεν θα ξεχνάμε. Αναπτύσσεται. Δεν έχει διαμορφωθεί. Να πούμε σε λίγο, συγγνώμη, λύση διακόπτω. Σε λίγο, παρακαλώ πολύ. Έχει σκάσει μία έκτακτη είδηση με το. Θυμόμαστε το βιαστή, τον τυφλό. Ναι. Ναι. Που είχε απαγάγει μία κοπέλα. Ναι, 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 ναι. Και τη βίαζε. Ναι. Υπάρχει σοβαρή εξέλιξη με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, Τέρας. Σε πολύ λίγο θα σας πούμε τι καινούργιο έχει σκάσει με τη συγκεκριμένη υπόθεση και με τον συγκεκριμένο βιαστή.
Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Για μένα, Νίκο μου, πάντως εκτός από έναν τραυματισμό που αυτά τα 16χρονα παιδιά το να αθλούνται, θα μπορούσαν να το κάνουν σε μια ομάδα κτλ. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο δύσκολο το άθλημα ως άθλημα. Για μένα είναι οι συνθήκες, το ότι μπαίνουν σε μια διαδικασία ανταγωνισμού, σε μια διαδικασία έκθεσης καθημερινής. Παιδιά, έχουμε να κάνουμε 30-20 άρδες τώρα, με 19-20, με 25-20 άρδες. Είμαστε μαθητές! Έχουν να πάνε στο σχολείο τους και να πάνε στο survival. Ήμασταν πέρσι. Έχουμε ισοπεδώσει όλα. Είχαν στείλει ψυχολόγο να τους στηρίξει για να μπορέσουν να αντέξουν. Την κακουχία. Υπήρχε ψυχολόγος, να πω, το ξέρουμε, υπήρχε, ναι. Και τι γλώσσα μίλαγε. Θέλω ένα 16χρονο. Τι γλώσσα μίλαγε. Τι γλώσσα μίλαγε, πες μου. Δεν μίλαγε ελληνικά. Στέλνω ένα 16χρονο. Και οι μισοί δεν ξέρουν ελληνικά. Να δημιουργήσει το πρόβλημα. Ούτε ελληνικά δεν ξέρανε πολλοί από αυτούς. Όχι, όχι. Έλεος, ρε παιδιά. Μπορώ να τοποθετηθώ. Πείτε σύντομα για να κλείσουμε το θέμα. Για να πάμε στο επόμενο. Θέλω να πω λοιπόν ότι επειδή η Ελλάδα περνάει όλη αυτή την ανέχεια την οικονομική, θα είναι πάρα πολλοί γονείς που θα συνενέσουν να μπουν τα παιδιά τους μέσα, διότι θα πάρουν χρήματα και από εκεί μπορεί να ξεπληρώσουν ένα δάνειο. Αυτό είναι κατάδια. Είναι μία πικρή αλήθεια αυτή που λέει κυρία Ψωμά. Να πάνε οι ίδιοι όμως, κύριε Καμπούρη. Η πικρή αλήθεια που λέει Ψωμά. Και δυστυχώς έχει δίκιο η Ψωμά με αυτό το οποίο λέει. Έχει δίκιο, αλλά να πάνε οι ίδιοι αν θέλουν να ξεχρεώσουν τα δάνεια που πήραν. Δεν τα πήραν τα 16χρονα τα δάνεια. Δυστυχώς, εφόσον βάζει. Ούτε θα βγάλει την κόρη στο κλαρί 16 ετών. Να πας εσύ να βγεις στο κλαρί. Όπως άλλα πράγματα που έχουμε συζητήσει κατά καιρό. Δεν έχετε ακούσει από μητέρες να λένε στις κόρες τους άπειρες. Για να γίνεις μοντέλο ή παρουσιάστρια, θα πρέπει ακριβώς να κάνεις αυτό. Άπειρες σε πόλη με σέστερα λιμανάδες. Να διπλαρώσουν επιχειρηματίες. Άσπατε τώρα, αφήστε τώρα αυτά.